984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Τετάρτη 7 Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Η έκρηξη κρουσμάτων και η χώροι διασκέδασης που εξελίσσονται σε εστίες υπερμετάδοσης του ιού οδήγησαν την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα, τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή από αύριο 5η 8 του μήνα. Συγκεκριμένα, όλοι οι χώροι εστίασης και διασκέδασης θα λειτουργούν αποκλειστικά με καθημερινούς και με κανόνες χωρητικότητας που έχει ορίσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, ώστε, όπως είπε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Καρβαλιάς, να έχουμε ασφαλή διασκέδαση. Η κυβέρνηση αποφάσισε όσες επιχειρήσεις ελέγχονται και διαπιστώνονται παραβάσεις να αντιμετωπίζουν άμεσα ποινή προσωρινής αναστολής δραστηριότητας. Σε περίπτωση παράβασης, η ποινή θα είναι πρόστιμο 2.000 ευρώ για τα καταστήματα κάτω των 200 τετραγωνικών μέτρων και 5.000 ευρώ για τα καταστήματα άνω των 200 τετραγωνικών μέτρων, παράλληλα με την άμεση σφράγιση για 7 ημέρες. Στη δεύτερη παράβαση, ενίο πρόστιμο 10.000 ευρώ και σφράγιση για 15 ημέρες. Στην τρίτη παράβαση θα αφαιρείται η άδεια λειτουργίας. Στην κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί τις επόμενες ώρες θα είναι δυνατή επιβολή των παραπάνω κυρώσεων και εκ των υστέρων και βάση υλικού από το οποίο θα προκύπτει παράβαση, όπως είπε ενδεικτικά. Σημείωσε επίσης: αντιλαμβανόμαστε ότι οι νέοι μας θέλουν να ξεσκάσουν, να διασκεδάσουν. Απευθύνουμε λοιπόν για μία ακόμα φορά έκκληση. Παράκληση θερμή, προτροπή να εμβολιαστούν άμεσα. Όσο σεβαστή και αν είναι η επιθυμία και η ανάγκη για ψυχαγωγία, εξίσου σημαντικός και αναγκαίος είναι και ο άμεσος εμβολιασμός τους και η συχνή διενέργεια τεστ μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος εμβολιασμού. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Εμβολιαζόμαστε, κάνουμε τακτικά τεστ και προστατεύουμε τους μεγαλύτερους μας, κρατώντας αποστάσεις και τηρώντας απαρέγκλητα τα μέτρα. Την αυστηριοποίηση των μετακινήσεων από νομό σε νεμό στην υπηρωτική Ελλάδα εξετάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης. Δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι το ενδεχόμενο να εφαρμοστούν και για τις χερσαίες μετακινήσεις μέτρα αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν στα πλοία, τόνισε ο Άκης Κέρτσος, υφυπουργός, παρά τον Πρωθυπουργό. 1797 ήταν συγκεκριμένα χθες τα κρούσματα. Από αυτά τα 198 καταγράφονται στην Κρήτη, 72 στο Ηράκλειο, 19 στα Χανιά, 98 στο Ρέθυμνο, 9 στο Λασίθι. Πρωταθλήτρια πόλη στην τάση οικοφορτίου το Ηράκλειο με σύν 171%, ενώ στο Ρέθυμνο η τάση σημείωσε αύξηση σύν 47%. Εφικτό χαρακτήρισε το στόχο οικοδόμησης μιας ισχυρής άμυνας στην πανδημία εντός του καλοκαιριού ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, σημειώνοντας πως από τους εμβολιασμούς θα εξαρτηθεί η δύναμη ενός επόμενου κύματος. Παρακινούμε σφόδρα με όλη την πειθό και τη δύναμη των επιχειρημάτων μας τους συμπολίτες που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο να το κάνουν, είπε ενδεικτικά. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, 70% επί των ενηλίκων μπορούν να εμβολιαστούν. Είναι πολύ εφικτός στόχος και αν προσθέσει κανείς και αυτούς που έχουν νοσήσει έχουν αντισώματα και δηλώνονται στον ΕΟΔΗ, γύρω στο 5% μπορεί να είναι παραπάνω. Οι μη δηλωμένοι, αυτό δίνει μια πολύ ισχυρή γραμμή άμυνας, γύρω στο 75%. 84 συνολικά οι εμβολιασμοί που έγιναν χθες σε Τιμπάκη και Αγία Γαλήνη, πρώτη ημέρα του νέου προγράμματος και στην περιφέρεια, και 6 κατοίκων εμβολιασμοί σύμφωνα με την Διπεάρχη Κρήτης, την κυρία Λένα Μπορμπουδάκη. 2 νέα εμβολιαστικά σημεία θα λειτουργήσουν την Δευτέρα 12 του μήνα και την Τρίτη 13 Ιουλίου στην Ενδοχώρα επίσης του νομού Ηρακλείου. Στο ιατρείο της τοπικής κοινότητας του Αγίου Σύλλα τη Δευτέρα 12 του μήνα από τις 9 το πρωί και στο γυμνάσιο της τοπικής κοινότητας Βενεράτου από την Τρίτη 13 του μήνα και πάλι τις 9 το πρωί. Σύμφωνα με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, θα στελεχωθούν σε συνεργασία με τις μονάδες υγείας αρμοδιότητάς της και τους αντίστοιχους ιατρικούς συλλόγους, παρέχοντας τα εμβολιαστικά σκευάσματα, όπως επίσης και τα απαιτούμενα αναλώσιμα. Το 68% των Ελλήνων δηλώνουν ότι έχουν ήδη κάνει το εμβόλιο, έχουν κλείσει ραντεβού να το κάνουν, θα το κάνουν οπωσδήποτε, σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας Focus Bari YouGov που διεξήχθη
σε 21 χώρες τον Ιούνιο του 2021, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα. Στο ερώτημα εάν θα κάνουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, ακόμα είναι 20% στην Ελλάδα, απάντησε μπορεί ναι, μπορεί και όχι, ενώ το 12% απάντησε μάλλον οπωσδήποτε δεν θα το κάνουν. Η αναλογία των αρνητών στη χώρα μας είναι μεγαλύτερη στις νεαρές ηλικίες, 14% στους 18 έως 24 ετών και 15% στους 25 έως 34 ετών, έναντι 10% στις ηλικίες 35-44, 12% στους 45-54 και 10% στους άνω των 55 ετών. Συνεπώς υπάρχει μια σταθερή αναλογία αρνητών, λίγο περισσότερο από 1 στους 10 σε όλες τις ηλικίες, με το ποσοστό να είναι το ίδιο σε άνδρες και γυναίκες. Στην Αττική οι αρνητές είναι γύρω στο 12%, στη Θεσσαλονίκη 11% και στην περιφέρεια συνολικά σε ποσοστό 13%. Σε σύγκριση με άλλες 20 χώρες που περιλήφθησαν στην έρευνα που έγινε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.004 ατόμων στην Ελλάδα, η χώρα μας εμφανίσεται με τη συγκριτικά μικρότερη αναλογία εμβολιασμένων θετικών προς το εμβόλιο 68%. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που βρίσκονται στην κορυφή, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 93%, ενώ σε Βρετανία και Ισπανία είναι στο 91%. Περίπου στο 47% ανέρχεται το ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει εμβολιαστεί πλήρως σύμφωνα με την Κομισιόν. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 63,3% των ενηλίκων έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου για τον κορονοϊό. Επίσης έχουν διανεμηθεί 476 εκατομμύρια δόσεις, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 386 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας των δύο σταθερών σημείων ανοιχτής δειγματοληψίας, τα οποία διενεργούνται δωρεάν έλεγχοι rapid test και επιβεβαίωσης θετικών self-test COVID-19 στην πλατεία Ελευθερίας, καθώς επίσης και στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης. Και τα δύο σημεία θα λειτουργούν καθημερινά εκτός Σαββάτου. Στην πλατεία Ελευθερίας 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Ακατανόητη υστερία περί ενόδου κύματος της πανδημίας και της μετάλλαξης Δέλτα αντί για στρατηγικά μέτρα εν ώψη φθινοπόρου, είπε σήμερα στον 984 ο καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας Δημήτρης Κούβελας. Όπως είπε, κατά βάση θετική στα τεστ εμφανίζονται οι νέες ηλικίες, αλλά πάντως όχι με την εκδήλωση της νόσου, πέραν κάποιων ήπιων συμπτωμάτων. Άρα αυτό που θα χρειάζονταν άμεσα θα ήταν η κάλυψη εμβολιαστικά μεγάλων ηλικιών με αδυναμία πρόσβαση στα εμβολιαστικά κέντρα όπως και των ευπαθών ομάδων. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν νοσούν σοβαρά άνθρωποι. Δηλαδή έχουμε αυτή την ύφεση στο επιδημικό κύμα όπως αναμενόταν και όπως γίνεται πάντα με αυτού του τύπου τους λοιμώδεις παράγοντες. Θα έχουμε θεματάκια ίσως μετά το Σεπτέμβριο όταν θα αλλάξει ο καιρός και θα είναι ευνοϊκό το περιβάλλον για την νόσηση από τον, για την εκδήλωση νόσου από τον ιό. Συγγνώμη, τι λέτε δεν νοσούν, δεν έχουμε ύφεση, τι ύφεση δεν ακούσατε χθες, τι έγινε? Ναι, ακούω αλλά δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή? Τα νούμερα που ανακοινώνονται είναι θετικά τεστ. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι οποίοι αυτή τη στιγμή χρήζουν νοσηλεία, δεν αρρώστησαν, δεν είναι στα νοσοκομεία, δεν μας απασχολούν ιδιαίτερα. Το να έχω εγώ ένα τεστ στο δρόμο και κάποιος να βγαίνει ότι έχει τον ιό στη μύτη του, δεν μου λέει και πολλά πράγματα. Άμα την πλύνει με φυσιολογικό ορό, δεν θα τον έχει. Οπότε τι νόημα έχει να το συζητάμε? Αντί λοιπόν να βγούμε να πούμε ότι όσοι αυτοί είναι θετικοί, ας πάνε στη θάλασσα να βουτήξουν μέσα το κεφάλι σου για κανένα πεντάλεπτο, καθόμαστε και ασχολούμαστε με το κατά πόσον έχουμε έκθεση του επιδημικού κύματος. Όχι, δεν έχουμε έκθεση του επιδημικού κύματος. Αλλά τι έχουμε? Έχουμε, ανοιχνεύουμε ιό. Ο ιός λόγω των συνθήκων δεν μπορεί να προκαλέσει νόσο. Κοιτάξτε να δείτε, εάν τώρα που μιλάμε, πάτε και ακουμπήσετε τα χέρια σας πάνω σε ένα καλλιεργητικό υλικό και το βάλετε μετά στον κλίβανο, θα δείτε ότι αύριο θα έχει, ας πούμε, θα είναι γεμάτο σταφυλόκους και στρεπτόκοκους. Τα μικρόβια και υπάρχουν παντού. Το θέμα είναι πότε μας κάνουν νόσο. Είναι άλλο κουβαλάω μικρόβιο και άλλο νοσό. Άλλο μικροβιοφορία και άλλο μικροβιακή λίμωξη. Άλλο ιοφορία και άλλο ηλική λίμωξη. Η αρρώστια είναι να με έχει προσβάλει, να αρρωστήσω, να έχω πυρετό, να μην είμαι καλά, να βήχω. Ανοιχτό το θέμα των αλλαγών στον υγειονομικό χάρτη της χώρας μετά το τέλος της πανδημίας, όπως αυτές είχαν προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό πριν από λίγες ημέρες κατά τη διάρκεια συνέντευξής του.
Με το που θα τελειώσει η πανδημία, θα ζητήσω από μια ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών να κάνει μια αποτίμηση για να αλλάξουμε τον υγειονομικό χάρτη, είχε πει ενδεικτικά, αλλαγές που αφορούν όχι μόνο στα νοσοκομεία της Αττικής αλλά και της περιφέρειας. Δεν γίνεται να έχουμε 3 νοσοκομεία μέσα σε ακτίνα 20-30 χιλιόμετρων, γιατί όλοι ήθελαν ένα νοσοκομείο στην πόλη τους και να περιμένουμε ότι θα έχουμε 3 καλά νοσοκομεία. Δεν σημαίνει ότι θα κλείσει το νοσοκομείο. Μπορεί να μετατραπεί σε μία μονάδα χρονίως πασχόντων. Αλλά θα τον ξαναφτιάξουμε, τον υγειονομικό χάρτη υποστήριξε. Θα γίνει μια αναδιοργάνωση του υγειονομικού χάρτη, γιατί δεν μπορούν και τα περιφερειακά νοσοκομεία να τα κάνουν όλα. Θα κάνουν ορισμένα βασικά καλά και μετά θα συνδέονται με ένα κεντρικό τρίτο βάθμιο νοσοκομείο για τα πιο εξειδικευμένα περιστατικά. Δεν γίνεται να έχουμε κλινικές μόνο και μόνο για να έχουμε κάποιο διευθυντή να κάνει ένα χειρουργείο το μήνα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Για όλα αυτά φυσικά το μυστικό είναι να μετράμε, να αξιολογούμε και να βλέπουμε το παραγόμενο αποτέλεσμα. Και η πανδημία ανέβηξε ξεκάθαρα ένα εσύ δύο ταχυτήτων. Και αυτό δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Και όποιος αντιδράσει όταν θα κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις, θα του θυμίσουμε αυτά τα οποία έγιναν στην πανδημία. Να κάνουμε μια αντικειμενική αξιολόγηση για να γίνουμε καλύτεροι. Αυτά μεταξύ άλλων από τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στην Καθημερινή την Κυριακή. Τώρα το θέμα αυτό, δηλαδή περί αλλαγών στον υγειονομικό χάρτη, είναι επίσης στα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου σήμερα, σήμερα Τετάρτη 7 του μήνα, κυρίως στην εφημερίδα Τα Νέα. Εγώ καλώ τον πρόεδρο των εργαζομένων στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, τον κύριο Γιώργο Μανουσάκη. Κύριε Μανουσάκη, καλό μεσημέρι από το 984. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Να έρθουμε σε εσάς και στον υγειονομικό χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, γιατί εσείς έχετε εκεί τα διασυνδεόμενα νοσοκομεία. Λασιθίου, ναι. Λασιθίου, σωστά. Διότι μέσα από αυτή τη λειτουργία, τουλάχιστον αν μη τι άλλο, εσείς έχετε την εμπειρία να μας πείτε πώς περπατάει αυτός ο υγειονομικός χάρτης, γιατί δεν ξέρουμε πού ακριβώς και πώς ακριβώς το εννοεί ο Πρωθυπουργός, το προανήγγειλε με αυτή του την συνέντευξη, και πόσο επιτυχημένο είναι ως πιλωτικό πείραμα, θα πω εγώ, στον νομό Λασιθίου. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε για συνενώσεις, ούτως όλο τα νοσοκομεία μας είναι συνενωμένα. Δηλαδή τα νοσοκομεία του Βενιζέλιο Νομολασιθίου... Βενιζέλιο Πανεπιστημιακό, χωρίστηκε στη συνέχεια, μπορεί να ξαναενωθούν, δεν ξέρεις τι θα σου πει. Το Πανεπιστημιακό είχε ενωθεί με το Βενιζέλιο και χωρίστηκε. Εμείς είμαστε ενωμένοι, τα 4 νοσοκομεία με διασύνδεση με την Νέαπολη, τα 3 νοσοκομεία Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα και Σιτία, είμαστε ένα νοσοκομείο, ένα νομικό πρόσωπο, Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου. Είμαστε από το 2012. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, η διασύνδεση και η συνένωση και η συγχώνευση έγινε για τους ίδιους λόγους που αναφέρει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης. Mm-hmm. Ότι έπρεπε να υπάρξει μια εξοικονόμηση πόρων, να υπάρχει μια εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού κτλ. Και να, για να λειτουργήσουν καλύτερα. Αυτά τα 10 χρόνια δεν έχει βγει ένα επίσημο όργανο της κυβέρνησης, της πολιτείας, να παρουσιάσει μια παρουσίαση, μια μελέτη, να πει, να αξιολογήσει αν ωφέλησε ή όχι αυτή η συνένωση. Δηλαδή αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης για αξιολόγηση, το κάνει πρώτο αυτός. Η κυβέρνηση δεν το έχει κάνει. Τόσα χρόνια δεν έχουν αξιολογήσει αν αυτά τα οποία κάνανε το 2012 βοηθήσανε ή όχι. Αν έχουν βοηθήσει τους πολίτες του νομού Λασιθίου να έχουν καλύτερη περίθαλψη, βρε αδελφέ, με αυτή τη συνένωση που κάμανε. Γιατί εμείς που το ζούμε στην πράξη, όχι μόνο δεν βοήθησε αυτή η συνένωση, αλλά έχει δημιουργήσει και ένα σωρό γραφειοκρατικά και άλλης φύσεως προβλήματα. Έτσι. Δηλαδή. Αλλά επειδή θα πει κανείς ότι εμείς είμαστε προκατηλημένοι γιατί το ζούμε από μέσα, ας έρθει η κυβέρνηση να μας παρουσιάσει επιτέλους μια αξιολόγηση, να δούμε πόσα λεφτά λύτωσε το κράτος αυτά τα 10 χρόνια, πόσο ωφεληθήκαν οι πολίτες αυτά τα 10 χρόνια με τη συνένωση. Και εφόσον ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι πρέπει να κάνουμε και νέες συνενέσεις και νέες συγχωνεύσεις, προφανώς εννοεί κλεισίματα δομών, έτσι, ή αλλαγή του ρόλου των δομών, μπορεί να βάλει στόχους. Να μας βάλει κάποιους στόχους και να πει ότι εμάς ο στόχος μας είναι μετρήσιμος. Ότι θέλουμε να γλιτώσει το κράτος από τον νομό Λασιθίου τόσα χρήματα. Θέλουμε να ωφεληθούν οι πολίτες του νομού Λασιθίου με αυτόν τον τρόπο. Όλα αυτή η συζήτηση που γίνεται και από τον κύριο Μητσοτάκη και από τα μέσα ενημέρωσης είναι του καφενείου. Δεν είναι ούτε επιστημονική, ούτε σοβαρή, ούτε με δεδομένα, ούτε με νούμερα.
Ναι, αλλά όταν έρχεται ένας πρωθυπουργός και σου λέει ότι, ξέρετε, εδώ η πανδημία ανέδειξε ξεκάθαρα ότι έχουμε ένα εσίδιο ταχυτήτων και εμείς θα προχωρήσουμε. Πού το ανέδειξε, επειδή το λέει αυτός. Η πανδημία ανέδειξε ότι χρειάζεται δημόσιο σύστημα υγείας και ότι ο ιδιωτικός τομέας περιμένει στη γωνία να βγάλει χρήματα από την πανδημία. Αυτό απέδειξε. Γιατί υπολειτουργούν τα χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία και στρέφεται ο κόσμος στα ιδιωτικά νοσοκομεία για χειρουργία. Μάλιστα. Εσείς λοιπόν που είσαστε πέραν των νόσων. Έχει νούμερο, κύριε Μητσοτάκη, θα το δείξει αυτό. Μισό λεπτό. Αυτό λέει, επειδή το λέει, επειδή είναι πρωθυπουργός και το λέει. Το έχει πει κανείς άλλος αυτό. Κύριε Μανουσάκη, μισό λεπτό. Το έχει πει ο Υπουργός Υγείας. Το έχουν πει οι διπεάρχες. Μισό λεπτό. Έχετε ακούσει ποτέ την κυρία Μπουρμπουδάκη να κάνει κάποια δήλωση και να λέει ότι αναδείχθηκε αυτό και αυτό και αυτό από την όλη ιστορία? Γιατί είσαστε τόσο εκνευρισμένος? Γιατί πραγματικά είναι μια κατάσταση την οποία τη βιώνουμε εμείς τόσα χρόνια. Και βλέπουμε ανθρώπους που να μιλούν και μάλιστα να είναι σε θέσεις εξουσίας πολύ δυνατές, ο Πρωθυπουργός, χωρίς να έχουν μια εικόνα της κατάστασης όπως εμείς τη ζούμε και τη βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Μας βάλανε σε μια συνένωση από την οποία αυτή τη συνένωση και εμείς χάσαμε τους εργαζόμενους και έχασε και η ίδια η κοινωνία. Δεν ωφελήθηκε από αυτό το πράγμα. Και επειδή ξέρουμε πολύ καλά, κυρία Δουλγεράκη, ότι η αιτία του κακού για τη δυσλειτουργία των νοσοκομείων είναι αλλού. Είναι το ότι από το 2012 και μετά έχουν μειωθεί οι μισθοί των υγειονομικών και κυρίως των γιατρών και πηγαίνουν στο εξωτερικό και δεν μένουν στη χώρα. Το ξέρουν πολύ καλά. Και αυτή η κυβέρνηση το ξέρει και η προηγούμενη κυβέρνηση το ήξερε. Δεν θέλουν να κάνουν κάτι σε αυτή την κατεύθυνση και κάθονται και λειτουργούν στην άλλη κατεύθυνση να δούμε πώς θα κλείσουμε δομές, θα αλλάξουμε δομές κλπ. Ας δώσουν χρήματα να μείνουν οι γιατροί στην Ελλάδα να μην πηγαίνουν στο εξωτερικό και μετά να συζητήσουμε για χάρτες υγείας και τα λοιπά. Το βασικό είναι ότι βγαίνουν προκηρύξεις. Είπε αυτή του τη συνέντευξη που διαβάσαμε όλοι στην Καθημερινή ότι, ξέρετε, δεν γίνεται να έχουμε και κλινικές μόνο και μόνο γιατί μιλάει και για συγχώνευση κλινικών, μόνο και μόνο για να έχουμε κάποιο διευθυντή να κάνει ένα χειρουργείο το μήνα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Για όλα αυτά φυσικά το μυστικό είναι να μετράμε, να αξιολογούμε και να βλέπουμε το παραγόμενο αποτέλεσμα. Ποιο κυβερνά? Τόσα χρόνια αυτό ήταν υπουργό εσωτερικών, ήταν πριν γίνει πρωθυπουργό. Το κόμμα του ήταν στην κυβέρνηση πριν το ΣΥΡΙΖΑ. Τόσα χρόνια τι κάνει για αυτά, αν είναι αυτά παθογένειες και τα λοιπά και προβλήματα. Αλλά εγώ λέω το βασικό. Γιατί δεν δίνουν κίνητρα να μείνουν οι νέοι επιστήμονες στην Ελλάδα? Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία και ειδικά τα περιφερειακά αυτή τη στιγμή είναι ότι βγαίνουν οι προκηρύξεις και δεν βρίσκουν γιατρούς να πάρουν τις θέσεις. Γιατί πηγαίνουν είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο εξωτερικό. Αν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα. Άρα λοιπόν είναι, αυτή η προαναγγελία για ποιο λόγο κάνει έρχεται. Η κυβέρνηση το πρόβλημα δεν το λύσει. Ακούστε την ερώτηση. Άρα λοιπόν αυτή η προαναγγελία για ποιο λόγο έρχεται. Γιατί προφανώς η κυβέρνηση δεν είναι στην κατεύθυνση ενίσχυσης της δημόσιας υγείας, αλλά λειτουργεί με τη λογική αποδυνάμωση της δημόσιας υγείας προς όφελος του ιδιωτικού τομέα. Μάλιστα. Γιατί αποδείχθηκε και με την πανδημία ότι αυτή ήταν η μέρημνά του. Στείλαν ουσιαστικά όλο το πελατολόγιο των χειρουργείων στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί Μάλιστα. δεν μπορούσαν Ωραία. Να κάνουν χειρουργία τα δημόσια Ο ιδιωτικός τομέας απήχε εντελώς από τη διαχείριση του περιστατικού COVID. Το ξέρετε πολύ καλά, εμείς εδώ δεν έχουμε ιδιωτικές κλινικές στον Άγιο Νικόλαο, υπάρχουν ιδιωτικές κλινικές στο Ηράκλειο. Οι οποίες απήχαν πλήρως οι ιδιωτικές κλινικές από τη διαχείριση του περιστατικού COVID Μάλιστα. και ουσιαστικά ωφελήθηκαν αυτές οι ιδιωτικές κλινικές από το ότι δεν μπορείς να εξυπηρετηθεί ο κόσμος στον Άγιο Νικόλαο. Κρατάω αυτό το οποίο λέτε ως παρατήρηση για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι αναφορές και ότι η κατάσταση που εσείς έχετε βιώσει και βιώνετε, συνεχίζετε να βιώνετε από το 2012 και μετά με όλα τα νοσοκομεία ένα νομικό πρόσωπο, ότι πραγματικά είναι ουσιαστικά παράδεκτη τόσο για τους υγειονομικούς όσο επίσης και για τους πολίτες. Και κρατάω αυτή τη μαρτυρία γιατί εσείς το ζείτε μέσα στο πετσί σας και αυτό ζήτησα. Κύριε Μανουσάκη, θα και να πούμε στους Σοκρατές μία κουβέντα μόνο. Συναδέλφους μας ακούνε, αύριο εμείς 12.30 ώρα θα είμαστε στη ΔΥΠΕ σε μια παράσταση διαμαρτυρίας με κύριο αίτημα να δούμε τι θα απογίνει με τους συναδέλφους συμβασιούχους που στο δικό μας το νοσοκομείο, όπως τα πάμε και προχθές, είναι το 1 τρίτο του προσωπικού. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι από τον 984. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με ένα εργαζόμενο μέσα στο χώρο της υγείας για αυτή την ώρα που μιλάμε, τον κύριο Μανουσάκη, και μέσα από μια περιφερειακή ενότητα όπου έχουμε αυτή τη συνένωση ουσιαστικά των νοσοκομείων, έτσι όπως τα προαναγγέλει και ο κύριος Μητσοτάκης. Καλωσορίσω στο πλαίσιο του δελτίου και για
το ίδιο θέμα τον γιατρό, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, πρώην διπεάρχη, τον κύριο Νίκο Ιγουμενίδη. Καλό μεσημέρι από τον 1984. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεράκη, σε εσάς και στους φίλους. Πώς εσείς ακούτε αυτή την προαναγγελία ή αυτή την θέση σχεδιασμού του Πρωθυπουργού για την αλλαγή στον υγειονομικό χάρτη της χώρας και με συγχωνεύσεις όχι μόνο πλέον κλινικών αλλά και νοσοκομείων, καθώς όπως είπε πρέπει να γίνει αυτή η αναδιοργάνωση, δεν μπορεί να υπάρχουν αυτή την ώρα νοσοκομεία δύο ταχυτήτων και ξέροντας πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό το οποίο λέει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ποιος είναι ο χάρτης της υγείας. Το θέμα, κυρία Λουγκεράκη, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι δεν φταίει η συγχώνευση, αυτή καθ' αυτή η συγχώνευση, δεν φταίει μια σκέψη ή ένας προβληματισμός που υπάρχει. Και δεν σας το κρύβω ότι τέτοιοι προβληματισμοί αυτής ή της άλλης μορφής για την αποδοτικότερη λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας υπάρχουν, υπήρχαν, θα συνεχίσουν κατά τη γνώμη μου να υπάρχουν και ιδιαίτερα μάλιστα στους εργαζόμενους στο δημόσιο σύστημα υγείας που πάντα επιδιώκουν, θέλουν, παλεύουν και προσπαθούν, το έχουν αποδείξει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, παλεύουν και προσπαθούν για την καλύτερη απόδοση του δημόσιου συστήματος υγείας. Η διαφορά μας με τον κύριο Μητσοτάκη θα έλεγα οφείλεται στον πολιτικό προσανατολισμό. Δηλαδή το ερώτημα είναι το εξής. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που κατέθεσε και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης μιλάει για εκχώρηση σημαντικών δραστηριοτήτων του δημόσιου τομέα στον ιδιωτικό τομέα. Ανακαλεί αυτή τη θέση από το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά μιλάει για αύξηση του ζωτικού χώρου του ιδιωτικού τομέα υγείας, μάλιστα των κερδοφόρων κομματιών της υγείας, αύξηση λοιπόν του ζωτικού χώρου του ιδιωτικού τομέα με τα κερδοφόρα αυτά κομμάτια σε βάρος του δημόσιου. Ανακαλεί αυτή τη σκέψη. Αντιλαμβάνεστε ότι εφόσον δεν ανακαλεί το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό θέλει να υλοποιήσει, οι όποιες σκέψεις για ανασύνταξη, για επανένωση, για καινούργιες ενώσεις ή για καινούργιους χωρισμούς, δεν μπορεί παρά κάποιον που είναι οπαδός του δημόσιου συστήματος υγείας να τον κάνουν να κουμπώνεται. Και έτσι κουμπώνομαι κι εγώ σε αυτές τις διακηρύξεις. Άρα λοιπόν είσαστε πάρα πολύ επιφυλακτικός εκτός από τώρα, τον πολιτικό προσανατολισμό που ήδη καταγράψατε. Λέτε ότι είμαι... Το θέμα είναι το εξής. Να σας πω μερικές σκέψεις που είχαμε και τότε που ήμουν διοικητής στην υγειονομική περιφέρεια και τα είχαμε καταθέσει και σαν θέση της διοίκησης τότε και σαν θέση... Μία τέτοια συγχώνευση ενδεχόμενα όχι μόνο κλινικών αλλά και νοσοκομείων. Λέτε ότι είναι ένα πείραμα το οποίο ενδεχόμενα να οδηγήσει σε αποτυχία για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των πολιτών. Δεν φταίει η συγχώνευση, κυρία Λουγκεράκη. Δεν φταίει η συγχώνευση. Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ή να λύσει κάποια προβλήματα. Τα προβλήματα που δημιουργούνται έχουν σκοπό να τα λύσουν ή έχουν σκοπό να δημιουργήσουν προβλήματα έτσι ώστε ο κόσμος να στραφεί προς την ιδιωτική περίθαλψη. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Για παράδειγμα, όντως, το νοσοκομείο της Νεάπολης ήταν στο σχεδιασμό για τη δικιά μας κυβέρνηση. Και τη δικιά μας, και με μένα διοικητή της είπε, τη διοίκηση της υγειονομικής περιφέρειας, να εξελιχθεί με την δημιουργία και το χτίσιμο, την ανέγερση του καινούργιου κτηρίου κλπ. Σε μια δημόσια δομή αποκατάστασης. Mm-hmm. Δεν έχουμε τέτοια στο δημόσιο σύστημα σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχουμε τέτοια δομή στην Κρήτη. Θα εξελιχθεί ή όχι. Ή είναι πρόφαση η συγχώνευση για να κλείσουμε τα νοσοκομεία, άντε να έχουμε 2-3 περιφερειακά κέντρα υγείας με ένα νοσοκομείο και καταλαβαίνετε τις νοσοκομειακές ανάγκες να τις αφήσουμε και αν τις κάνουμε. Αυτό είναι τραγικό. Τι λέτε τώρα, κύριε Ιγουμενίδη, αν εξελιχθούν έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς σας λέω ότι το βλέπω με μεγάλη επιφύλαξη. Γιατί ουσιαστικά δεν αναφέρονται στο τελικό πολιτικό προσανατολισμό που έχουν. Πώς να σου το πω, αύριο βγαίνουν τα αποτελέσματα, πιάσουμε ένα άλλο θέμα εκτός υγείας. Αύριο βγαίνουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων των υποψηφίων στα πανεπιστήμια. 25.000 με τα μέτρα που ψήφισε η κυβέρνηση φέτος και τα εφαρμόζει από φέτος, 25.000 θα περάσουν λιγότεροι στα πανεπιστήμια φέτος. Δηλαδή,
Έχει έτοιμη πελατεία 25.000 ανθρώπους για τα ιδιωτικά κολέγια. Ναι, πάντως, αυτή είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, πάντως ο κ. Μητσοτάκης είναι ξεκάθαρος όταν λέει ότι ξέρετε, θα κάνουμε μια αντικειμενική αξιολόγηση για να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι. Γιατί είδαμε πώς τα πράγματα πήγαν και μέσα στην περίοδο της πανδημίας. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε κλινικές μόνο και μόνο για να έχουμε κάποιο διευθυντή να κάνει ένα χειρουργείο το μήνα. Αυτό ακούγεται ωραία. Και λέει και κανένας μπράβο ρε παιδί μου, να τα λέει, ε. Και ρωτώ, τι θέση πήρε ο κύριος Μητσοτάκης για την εκοφαντική σιωπή και την εκοφαντική απουσία του ιδιωτικού τομέα από την αντιμετώπιση της πανδημίας. Τι θέση πήρε. Τι θέση πήρε για τα ιδιωτικά νοσοκομεία της Αθήνας, για τα ιδιωτικά νοσοκομεία όπου λειτουργούν, που κανένα δεν πήρε ούτε έναν άρρωστο. Τι θέση πήρε. Μάλιστα. Επιστρέφεται λοιπόν σε αυτό το πρώτο. Να δεχτούν αρρώστους COVID. Τι θέση παίρνει γι' αυτό. Τι λέει. Αυτό θα το αξιολογήσουμε. Θα το βάλουμε και αυτό στη δεκαετία της αξιολόγησης ή όχι. Ή είναι η πρόφαση λοιπόν πίσω από τα ωραία λόγια ή πίσω από αυτά που ενδεχομένως θέλει να ακούσει ο κόσμος. Εγώ πιστεύω και γι' αυτό είμαι κουμπωμένος ότι κρύβεται η προσπάθειά του να κλείσει μια σειρά περιφερειακά νοσοκομεία και μια σειρά επομένως νοσοκομειακού επίπεδου υπηρεσίες του δημόσιου συστήματος υγείας, τις οποίες θα εκχωρήσει έτοιμη πελατεία, είτε αυτό αφορά αντιμετώπιση καρκινοπαθών, είτε αφορά χειρουργία, είτε αφορά χρόνια πάσχοντες κλπ. Θα τα μεταφέρει έτοιμη πελατεία στον ιδιωτικό τομέα. Άρα, άλλες είναι οι σκέψεις και ο προβληματισμός μου, που προσωπικά ενδιαφέρομαι για το δημόσιο σύστημα υγείας, άλλες είναι οι σκέψεις και ο προβληματισμός του πολιτικού μου φορέα. Που πολιτικά ενδιαφερόμαστε και το έχουμε δηλώσει και σαν κυβέρνηση το δηλώσαμε ότι είμαστε μεροληπτικοί υπέρ του δημόσιου συστήματος υγείας και άλλες είναι οι σκέψεις και ο προβληματισμός πίσω από τα ίδια λόγια ενδεχομένως των ανθρώπων που θέλουν να αυξήσουν το ζωτικό χώρο του ιδιωτικού τομέα. Μάλιστα. Κατανοητά αυτά τα οποία λέτε. Κύριε Ιγουμενίδη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Καλό μεσημέρι. Καλά. Καλό μεσημέρι. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. 9.84. Η ώρα είναι 2.30. Αλλά τι κάνεις τέλος πάντων πάνω σε αυτό τον καναπέ? Γιατί δεν έχω βγάλει ανάμεσα από τα μαξιλάρια το τηλεκοντρόλ, κάτι γυαλιά, popcorn, κέρματα, κωδικούς e-banking. Ε, κωδικούς e-banking. Μην απορείς. Τώρα οι κωδικοί για την υπηρεσία Pancreta Online βγαίνουν από τον καναπέ σου. Χωρίς να τρέχεις σε κατάστημα. Απλώς μπες στο pancretaonline.gr και κάνε εγγραφή εύκολα και γρήγορα. Pancreta Online από την Pancretia Τράπεζα. Pancretia Τράπεζα. Στήριγμα σε έναν κόσμο που αλλάζει. Κάθε τόπος έχει τις παραδόσεις του. Η δική μας παράδοση είναι να σας ταξιδεύουμε με την φιλοξενία και την ποιότητα που χρόνια τώρα επιλέγετε. Ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο, με εκπτώσεις και πακέτα προσφορών σε βραδινά και ημερήσια δρομολόγια και κερδίζουμε περισσότερα με το πρόγραμμα Anek Smart. Πληροφορίες και κρατήσεις στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο www.anek.gr ή στα τηλέφωνα 28210-27500 και 28110-30800. Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Blue Star Ferries. Anek Lines. Ταξιδεύουμε υπεύθυνα. Ήξερες ότι με την Σύση Χριστή και την Κριτών Άρτος. Σύση! Ήξερες ότι η Κριτών Άρτος φτιάχνει αυθεντικά παξιμάδια ζυμωμένα με ελαιόλαδο και προζύμι, τόσο νόστιμα και αφράτα που τρώγονται και μόνα τους. Δοκιμάστε κρύφαρο κουλουρίτσες με λιναρόσπορο. Κριτών Άρτος. Αυτά μ' αρέσουν. Άλλη μια μέρα ξεκινάει και εσύ μπορείς και πάλι να τους φροντίσεις όλους. Να φτάνεις πάντα εκεί που δεν μπορεί να φτάσει κανείς. Να προσφέρεις ενέργεια, υγεία. Την ίδια τη ζωή. Υγιεινό, καθαρό, ουρλοζόμενο νερό Ρούβας. Εκφύσεως πρώτο. Αγοράζοντας νερό Ρούβας, συμβάλλεις και εσύ στο έργο της Στόχος Πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα. Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150. Γιαννουλάκης ΑΕ. Μία σχέση χρόνων.
Μια σχέση εμπιστοσύνης. Εδώ και 44 χρόνια, ένα όνομα που υπογράφει την αισθητική και την ποιότητα. Γιαννουλάκης ΑΕ. Η απόλυτη εξειδίκευση που κάνει τη διαφορά σε πλακάκια, είδη υγιεινής, υδραυλικά και είδη θέρμανσης. Η πιο ολοκληρωμένη έκθεση με πρωτοποριακές ιδέες και λύσεις. Με ενημερωμένες συλλογές που συνδυάζουν την αισθητική με την λειτουργικότητα. Την ποιότητα με την οικονομία. Την πολυτέλεια με την απλότητα. Ακόμα και για τους πλέον απαιτητικούς. Γιαννουλάκης ΑΕ. Σκορδαλού 17, Κόμβος Παπαναστασίου. Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό. Άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε. 984. Αληθινή ενημέρωση. Δασικοί χάρτες και νέος ΒΟΑΚ βρέθηκαν στο επίκεντρο της τελευταίας σύσκεψης της ΠΕΔ Κρήτης με τη συμμετοχή των δημάρχων, μελών της και εκπροσώπων της στην ΚΕΔΕ. Ο πρόεδρος της Γιάννης Κουράκης εξέφρασε την ικανοποίησή του επειδή για μία ακόμα φορά η ΠΕΔ βάζει στο επίκεντρο τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την αυτοδιοίκηση και τους πολίτες της Κρήτης. Η ΠΕΔ Κρήτης, είπε, θα παρεμβαίνει πάντα ουσιαστικά και έγκαιρα σε όλα τα σοβαρά ζητήματα με συγκεκριμένες προτάσεις και με τη συνεργασία και το διάλογο που αναπτύσσει. Θα επιδιώκει δυναμικά την εξέβρεση των βέλτιστων λύσεων στα μεγάλα και μικρά προβλήματα και ζητήματα που απασχολούν τους κατοίκους της Κρήτης, όπως επίσης και την αυτοδιοίκηση. Ανοιχτό το μέτωπο των δασικών χαρτών, ακριβή διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων, η διαδικασία νομοθετικής ρύθμισης που υποσχέθηκε το Υπουργείο Περιβάλλοντος προχωρά με ρυθμούς χελώνας, διαπιστώνουν φορείς και πολίτες. Τα παραπάνω απαντά μέσω του 984 ο Πρίαμος Ιερονυμάκης από τον Παγκρήτο Συντονιστικό, απαντώντας στις ερωτήσεις πολιτών, το ιδιοκτησιακό δικαίωμα των οποίων θίγεται και προσφεύγουν στις διευθύνσεις δασών για την υποβολή αντιρρήσεων. Προτρέπει μάλιστα την ΠΕΔ και τους νομικούς της που παρακολουθούν την εξέλιξη του θέματος να ενημερώσουν τους πολίτες για το αν θα πρέπει να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη κίνηση, δηλαδή την υποβολή αντιρρήσεων. Εκφράζει επίσης την δυσφορία του άλλη μια φορά με τους χειρισμούς που ακολουθούνται, όπως και τους φόβους του για την πραγματική σκοπιμότητα του όλου εγχειρηματός. Το θέμα των δασικών χαρτών είναι πάρα πολύ σοβαρά. Θεωρώ ότι είναι το σοβαρότερο από όλα ζήτημα που υπάρχει. Από όσο ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ακόμα πόση ταλαιπωρία θα φέρει μέχρι την τελική λύση του. Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα, φανταστείτε, δεν υπάρχει συστηματολόγιο, το γνωρίζουμε, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Ακόμα και εκεί που έχει ολοκληρωθεί αμφισβητούνται. Ακόμα και εκεί που έχει λόγω των δασικών χαρτών. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο αναδείχθηκε όσο αφορά το θέμα της Κρήτης. Να κάνω μια υπενθύμηση όσο αφορά το θέμα το ότι υπάρχει εδώ πέρα ένα ιδιαίτερο καθεστώς και όλα αυτά έχει μείνει εκεί. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στην παρασκευαστική διαδικασία να φτιαχτεί ένας νόμος. Από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον και έχω μιλήσει και με τον Ευελπίδη Λούκου και αλλάξει κάποιες στιγμές τηλεφωνικά, ξέρω ότι το παρακολουθεί το θέμα και ως νομικός, διότι αυτά είναι θέματα όντως πρέπει να τα δει, γιατί να τα παρακολουθούν νομικοί και άλλοι νομικοί για την περιπέτεια παρακολουθούν την εξέλιξη των πραγμάτων και έχουν σε επαφή. Το λέω ότι πρέπει να παρακολουθούν από νομικούς που να έχουν και την εμπειρία και την εξειδίκευση φυσικά, για το λόγο το ότι μία λέξη μπορεί να αρμηνεύει ή να παρερμηνεύει και να αλλάζει πάρα πολλά πράγματα. Κύριε Ιερονυμάκη, ο κύριος Κρέκας εδώ από το Ηράκλειο είχε πει συγκεκριμένα, ή από την Κρήτη αν θέλετε, γιατί επισκέφθηκε όλη την Κρήτη σε εκείνες τις ημέρες που πραγματικά υπήρξε η μεγάλη η αναστάτωση, ότι εντός εξαμήνου θα έχει προχωρήσει αυτή η νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε να μην θυγούν ιδιοκτησίες. Θυμόμαστε επίσης αυτά τα οποία έλεγε μέσω των μέσων ενημέρωσης και του 1984 ο υφυπουργός ο κύριος Αμυράς, ότι δεν θίγονται. Αυτή η νομοθετική ρύθμιση περπατάει. Σε ακούσα να δείτε.
ο υπουργός τότε που είπε αυτό με τις 6 μήνες, του είχε πει ότι αυτό που δεν ήρθε από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μπορεί να έχει τις 6 μήνες. Δεν υπάρχει θέμα. Πρέπει να δώσουμε άλλους 6 και μετά άλλους 6. Αυτό το είπε και δημόσια, άλλους 6 και άλλους 6. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να πάει μακριά. Απλώς όμως δεν μπορεί να βάλει τον κόσμο στη διαδικασία να, μπει, να κάνει ενστάσεις, διότι και τα παράβολα και όλη η διαδικασία, βάλε τα λόγους, βάλε όλα αυτά, δεν μπορεί να γίνει πουθενά. 700 ευρώ να λένε οι άνθρωποι ότι ζητήθηκε. Εγώ σας λέω σε μία από τις περιπτώσεις, γιατί μπορεί η περιουσία να είναι μεγάλη όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Πάπου προς πάπου τα κτήματα που ανήκουν, επιδοτήσεις, ελιόφυτα ή όλα τα υπόλοιπα, και ζητάνε για την ένσταση τα 700 ευρώ. Το μεγάλο πρόβλημα, κυρία Μπουζιεράκη, είχαν επισημάνει την πρώτη στιγμή, είναι ένα παρακράτος το οποίο δουλεύει πίσω από το επίσημο κράτος. Και για να γίνω πιο σαφής. Το πρόβλημα δεν είναι από την Βασιλική Ναυγίνα νόμος, ο οποίος θα πάει για ψήφιση στην Βουλή. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα βγει. Το πρόβλημα είναι ποιο. Ότι αν βγει ένας νόμος ο οποίος θα είναι στα πλαίσια των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι κατευθύνουν κάποια πράγματα για να αρπάξουν τις περιουσίες για να πάρουν στο υπερταμείο, θα ψηφιστεί μετά και από το Συμβούλιο Επικρατείας. Εάν είναι κάτι διαφορετικό, πολύ φοβούμαι, διότι έχουν βγει ήδη κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι είτε δασολόγοι, είτε δεν σημαίνει όλοι δασολόγοι, κάποιοι, οι οποίοι δεν ξέρουν σε τι ρόλο τραβάνε. Και τι συμφέροντα εξυπηρετούν. Διότι βλέπουμε παράδειγμα περιπτώσεων καταπατήσεων και ζημιάς που γίνεται στο περιβάλλον, και αυτοί οι κύριοι σιωπούν. Την ίδια ώρα, σε άλλες περιπτώσεις, βγαίνουν πραγματικά με ύφος 10 καρδιναλίων, καταγγέλουν, κάνουν διάφορα. Πολύ φοβούμαι δηλαδή ότι υπάρχει σκοπιμότητα σε αυτό. Η νέα ΚΑΠ είναι βασικό εργαλείο για τη ζωντάνια της υπαίθρου, τη συνεκτικότητα της κοινωνίας και την αξιοπρέπεια του αγρότη. Η θέση της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τα Χανιά, με τις επιφυλάξεις των παραγωγών να είναι εντονότερες από ποτέ. Ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ επισημαίνει, μιλώντας στον 984, τη λανθασμένη τακτική που ακολουθείται διαχρονικά από το Ελληνικό Υπουργείο, με όλες τις απαγορεύσεις των Ευρωπαίων που δεν αφήνουν τον αγροτικό χώρο να αναπτυχθεί όπως του αρμόζει. Τις αδικίες σε βάρος της Κρήτης και των προϊόντων της, τα κίνητρα που πρέπει να έχουν αγρότες και εκτινοτρόφοι στο σύνολό τους για να παραμείνουν στην καλλιέργεια της γης τους. Με ενδιαφέρον αναμένεται, όπως λέει, και η κατηδίαν συνάντησή τους με τον Υπουργό εντός Ιουλίου, μάλλον στο Ηράκλειο. Αύριο στην αίθουσα Μίκης Θεοδωράκης, στο παλιό Σελωνίο, στην πλατεία Κατεχάκη, και ώρα 12 η ώρα. Μας περιμένει, είμαστε καλεσμένοι όλοι. Εμείς σαν Κρήτη, σαν φορεί του αγροτικού κόσμου, είτε είναι συνδικαλιστικό όργανο είτε συνεταιριστικό, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι στη νέα προγραμματική περίοδο και να φτιαχτεί σωστά. Η Κρήτη είναι μια αδικημένη περιφέρεια και μια αδικημένη όσον αφορά τον προηγούμενο σχεδιασμό, το 15-19, δηλαδή την προηγούμενη προγραμματική περίοδο που η χώρα μας χωρίστηκε σε τρεις περιφέρειες. Η μία περιφέρεια ήταν η Δεντρώδης, η άλλη ήταν τα Ψυχανθή, τα Σιτηρά, και η τρίτη ήταν η Βοσκοτοπική περιφέρεια. Όσο αφορά τις Δεντρώδης καλλιέργειες, ήταν αυτή η περιφέρεια, έτσι είχε ονομαστεί τότε, ήταν η περιφέρεια που είχε χάσει τα περισσότερα χρήματα. 50 με 55% έχουν δει μείωση οι ελαιοκαλλιεργητές, οι αμπελουργοί. Όσους αφορά η λέξη που λέγεται Δεντρώδης περιφέρεια, χάσανε 50 με 55% από τις ενίσχυσεις τους. Αν δηλαδή ένας παραγωγός δει το βιβλιάριο το τραπεζικό του το 2015 και το ξαναδεί και το 2020, θα δει μια τεράστια μείωση της τάξης του 50 με 55%. Είναι αδικημένη και στη νέα προγραμματική περίοδο. Αυτή η αδικία, κυρία Ντουλγεράκη, πρέπει να διορθωθεί στην νέα προγραμματική περίοδο. Η κάθε περιφέρεια έχει τη δικιά της ιδιαιτερότητα. Έχουμε 13 περιφέρειες σε όλη τη χώρα που δεν μπορούμε να παντρέψουμε το χτινοτρόφο της Ηπείρου με το χτινοτρόφο του Μηλοποτάμου. Δεν μπορούμε να παντρέψουμε τον ελαιοκαλλιεργητή της Πελοποννήσου με τον ελαιοκαλλιεργητή της Βιάννου, και δεν μπορούμε να παντρέψουμε τον καλλιεργητή επιτραπεζίου στα Φιλίων ο Ίνος Σταφύλων της Κορίνθου με τον καλλιεργητή των Αρχανών, παράδειγμα, που είναι το χωριό. Χρειάζεται ένας σχεδιασμός.
χρειάζονται περιστατωμένες προτάσεις. Αυτές οι προτάσεις υπάρχουν. Εδώ είναι αν τελικά θέλει να τις υιοθετήσει ο κύριος Λιβανός και όλο το επιτελείο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και να πάμε παρακάτω. Ο σχεδιασμός πρέπει να γίνει σχεδιασμός Κρήτης. Η κάθε περιφέρεια πρέπει να έχει το δικό της σχεδιασμό. Για τις αδικαιολόγητες περικοπές της πρόσφατα καταβληθήσεις ενισχύσεις των αγροτών παρενέβησαν κοινοβουλευτικά οι βουλευτές Κρήτης του ΣΥΡΙΖΑ με την συνυπογραφή του Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης του κόμματος Σταύρου Αραχοβίτη και με πρωτοβουλία του Σοκράτη Βαρδάκη. Ζητούν να ενημερωθούν για το λόγο που οι ενισχύσεις αγροτών και κτηνοτρόφων της Κρήτης καταβλήθηκαν μειωμένες κατά 4% και κατά 7 έως 7,5% για τις δύο κατηγορίες αγροτών, αλλά και για το αν και πότε θα επιστραφούν τα παρακρατηθέντα ποσά των ενισχύσεων Δεκεμβρίου και Ιουνίου στους δικαιούχους. Επιστολή στον Υφυπουργό Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με κύριο αίτημα την παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών αποστέλει η διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου ζητώντας μεταξύ άλλων να επανέλθει η σχετική παράταση μέχρι τέλος του 2026. Σήμερα η προθεσμία αυτή λήγει 31 Δεκάτου 2021. Για τα ακίνητα που υπάγονται στο κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου, η ισχύουσα αυτή τη στιγμή προθεσμία θα είναι καταστροφική, επισημαίνει. Ειδικά για το Ηρακλείο υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμείς υποθέσεις και ανακρίβειες στις αρχικές εγγραφές. Το χρονικό διάστημα είναι πάρα πολύ μικρό και οι διαδικασίες χρονοβόρες. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που απαιτούνται δικαστικές αποφάσεις ή συνενέσεις με όμορους ιδιοκτήτες. Ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε και σε περίοδο υποβολής δηλώσεων για πολλές περιοχές που βρίσκονται υπό κτηματογράφηση, κάτι που επιφέρει επιπλέον επιβάρυνση σε πολίτες και επαγγελματίες. Με τη λήξη της προθεσμίας, οι αρχικές εγγραφές καθίστανται οριστικές και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα για όλους όσους δεν προλάβουν να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις, είτε τα ακίνητά τους να περιέλθουν στην ιδιοκτησία του δημοσίου ως ιδιοκτησίες αγνώστου ιδιοκτήτη, είτε να κατοχυρωθούν ως τμήματα γειτονικών ιδιοκτησιών. Με αφορμή το πρόσφατο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στον οδικό άξονα Χανιάς Σούγια στην τοποθεσία Καλό Νερό, ο Αλέκος Μαρινάκης, Περιφερειακός Σύμβουλος Μυτιλιακής Συσπήρωσης, σημειώνει πως η κατάσταση στο οδικό δίκτυο στα Χανιά, όπως και στην υπόλοιπη Κρήτη, βάζει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ακόμα δεν αξιώθηκε η Περιφερειακή Αρχή να αποκαταστήσει τις ζημιές από τις πλημμύρες του 2019 στο οδικό δίκτυο των Χανίων, γράφει μεταξύ άλλων, παρά τα εκατομμύρια ευρώ που ξοδεύονται αφιδώς για τη στήριξη επιχειρηματικών συμφερόντων, παρά τα λεφτά που ρίχνουν για την τουριστική προβολή και τις επικοινωνιακές ανάγκες. Υπογράφει και σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου η σύμβαση για το έργο βελτίωση αγροτικού δρόμου Λαγού Μονή Καλλιεργή μεταξύ του Δημάρχου Μινώα Παιδιάδος και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας. Το έργο, το οποίο έχει προϋπολογισμό μελέτης 680.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φιλόδημος 1. Εθελοντική αιμοδοσία σήμερα το απόγευμα, 6 το απόγευμα συγκεκριμένα με 9 το βράδυ, στην αίθουσα ενορίας του Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού. Την διοργανώνει ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών, Αιμοδοτών, Δωρητών, Οργανών Σώματος Αιματοκρήτης, με την στήριξη της ενορίας του Αγίου Νικολάου και συλλόγων γονέων και δαιμόνων σχολείων της περιοχής. Οι αιμολήψεις θα πραγματοποιηθούν από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού. Νεκρός εντοπίστηκε ένας αλλοδαπός στις δημόσιες τουαλέτες στην παλιά πόλη των Χανίων. Τα στοιχεία του άνδρα δεν είχαν γίνει γνωστά μέχρι χθες και μόλις χθες ταυτοποιήθηκε η σωρός του ότι ανήκει σε 31χρονο Πακιστανό. Φως στα ακριβή αιτία θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή. Τρόμο προκάλεσε ένας άνδρας στην περιοχή Ζωγράφου Αττική σήμερα, καθώς τραυμάτισε με μαχαίρι 4 διερχόμενους πολίτες και στη συνέχεια κλείστηκε στο σπίτι του. Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη. Θέμα ημερών θεωρεί το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης το να πέσουν οι υπογραφές για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τις Βρυξέλλες, αναμένοντας να υπάρξει η τελική έγκριση. Πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας 5.000 ανέργων άνω των 30 ετών επιχορηγεί ο ΟΑΕΔ προκειμένου επιχειρήσεις που βρίσκονται στις περιφέρειες Αττικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιωνίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης να προσλάβουν έως και 5.000 ανέργους. Την πάγια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δεν θα δεχθεί ποτέ λύση δύο κρατών για την Κύπρο, επανέλαβε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο με αφορμή την έναρξη της Σλοβενικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερωτηθήσα για την επικείμενη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στα κατεχόμενα. Η Πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι έχει μιλήσει προσφάτως τηλεφωνικά με τον Τούρκο Πρόεδρο και του μετέφερε ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα για την επίσκεψη αυτή. Θετική εισήγηση για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 των εφήβων 12 έως 15 ετών έδωσε το Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας του Βελγίου, προτείνοντας ωστόσο τον εμβολιασμό μόνο των ευπαθών εφήβων ή όσων βρίσκονται κοντά σε άτομα που είναι ευάλωτα. Η Ιαπωνία ετοιμάζεται να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Τόκιο προκειμένου να περιορίσει την έξαρση στις μολύνσεις COVID περίπου 2 εβδομάδες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ιαπωνική πρωτεύουσα, όπως ανέφερε η εφημερίδα Sankei, οι επικαλούμενοι κυβερνητικές πηγές. Ατμόσφαιρα πανικού στο Αφγανιστάν, βοήθεια στο Τατζικιστάν, υπόσχεται ο Πούτιν για την προάσπιση των συνόρων του. Η Αρμενία κατηγόρησε το Αζερβαϊτζάν ότι την Τρίτη άνοιξε πύρ εναντίον στρατιωτών του, εκ των οποίων ένας τραυματίστηκε στην τελευταία συμπλοκή χρονικά μεταξύ 2 αντίπαλων χωρών. Ψηφιακό δακτυλικό αποτύπωμα προστίθεται στα βιομετρικά στοιχεία της γερμανικής ταυτότητας από τις 2 Αυγούστου με ακτιβιστές προστασίας δεδομένων να διαμαρτύρονται εντονότατα. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Η Ιταλία επικράτησε με 4-2 στα πέναλτι της Ισπανίας μετά από match thriller που έληξε με 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση και προκρίθηκε στον τελικό του γύρο. Απόψε στις 10 ο δεύτερος ημιτελικός με τους γηπεδούχους Άγγλους στο Wembley είναι το φαβορί κόντρα στους Δανούς. Πρόσκληση από την Αγγλία για βράβευση του Κρίστιαν Έριξεν με την UEFA να καλεί τον ίδιο και τους γιατρούς που του έσωσαν τη ζωή στον τελικό της Κυριακής. Η Αργεντινή στα πέναλτι προκρίθηκε στον τελικό του Κόπα Αμέρικα που θα γίνει τα ξημερώματα της Κυριακής απέναντι στην οικοδέσποινα Βραζιλία με 3-2. Ο κανονικός αγώνας έληξε 1-1. 984. Ο καιρός. Έθριος ο σημερινός καιρός. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, έντασης 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης, ωστόσο, ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ότι για αύριο 5η 8 του μήνα η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για το σύνολο της Κρήτης είναι σε κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.